Διήμερο γλέντι, παραμονή και ανήμερα 15 Αυγούστου στο μικρό χωριό των Μετέλων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και μπορεί το χειμώνα το χωριό να έχει ελάχιστους κατοίκους, αλλά το καλοκαίρι παίρνει ζωή, καθώς το επισκέπτονται, έστω και για λίγες ημέρες, όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, διήμερες εκδηλώσεις στο χωριό μας. Είμαστε το μοναδικό χωριό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά που γιορτάζει η ενορία μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μας στείλατε λίγο στο λαϊκό πρόγραμμα. Είμαστε κυρίως πόντιοι εδώ, αλλά υπάρχουν και τα λαϊκά. Ανταμωθήκατε από τα χωριά γύρω από Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει ακόμα και από το εξωτερικό, μπορούμε να πούμε, από Γερμανία, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί κάθε χρόνο η μοναδική φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Τέλεια. Καλά. Όχι. Τη Γερμανία. Πιο πολύ παίζω μπάλα εδώ κάτω με τα παιδιά και λαχεία μόνο. Χρόνια πολλά. Πολύ ωραία, παιδιά, πολύ ωραία. Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού ετοιμάζει κάθε χρόνο αυτό το διήμερο γλέντι που είναι καθιερωμένο ραντεβού για τους κατοίκους. Ποντιακά, μεγάλα γλέντια για να περάσουν όλοι αξέχαστα. Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία, με ασφάλεια, να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά, να μας βοηθάει η Παναγιά να ανταπεξέλθουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι στο νομό μας αλλά και σε όλη μας τη χώρα. Για να είμαστε καλά και να ανταμώσουμε και του χρόνου με το καλό. Και ευκαιρία για να γιορτάσετε όλοι μαζί. Ίσως είναι μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που έχουμε εδώ στο χωριό μας για να βρεθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Είμαστε ένα μικρό χωριό, κομμένο μέσα στο βουνό, με λίγους κατοίκους και για μας αυτό το πανηγύρι είναι ίσως η μεγαλύτερη ευλογία, θα ήθελα να πω. Να είστε καλά και του χρόνου να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.